Θέλω καταρχήν να σας μεταφέρω μία εικόνα που δεν είναι πια μόνο κόκκινη αβατά, είναι και σχιστό. Είναι έτοιμοι να παίξουν ξύλο. Ναι. Οι μεν που το θέλουν, οι δε που δεν το θέλουν. Ναι. Αλλά με αυτή την εικόνα πού πάμε, χρειάζεται να πάμε στις 17 Φλεβάρι στις Βρυξέλλες? Θα πάμε κανονικά. Οι κοινωνίες αντιδρούν γιατί δεν προετοιμάστηκαν. Κύριε Σαχίν, τα λέγαμε 2 μήνες τώρα, 3. Από το Σεπτέμβριο, θυμάμαι, σας είχα πει πόσο σημαντικό είναι να γίνει μια εκστρατεία ενημέρωσης τοπικών κοινωνιών για τα υπέρ και τα κατά όλων αυτών των αποφάσεων. Να συναποφασίζουν οι κοινωνίες. Δεν μπορεί να τους έρχονται επιβεβλημένα όλα αυτά τελευταία στιγμή και πάντα με το μαστίγιο ότι έρχονται απ' έξω. Γενικώς το να οργανώσουμε, η λογική να αφήσετε τους μέσα, ρυθμίστε τη ροή. Αυτή είναι η λογική, αυτό είναι το σύνθημα αν θέλετε. Δηλαδή μην κλείσεις τα σύνορά σου, μην πνίγεις τους ανθρώπους, αλλά τους δεχόμαστε στην Ευρώπη, η Ευρώπη πρέπει να έχει ανοιχτά σύνορα, αλλά οφείλουμε να ρυθμίσουμε τη ροή. Αυτή είναι όλη η προσπάθεια η οποία γίνεται αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα για όλες τις κοινωνίες εάν γίνουν σοβαρές συζητήσεις και το καταλάβουν αυτό που σας το λέτε. Δεν μας συμφέρει να είμαστε εκτός Σέγγεν, δεν μας συμφέρει να επανέλθουν οι θεωρήσεις. Δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα σε αυτή την περίπτωση και για τον τουρισμό και γενικότερα. Άρα πρέπει να δούμε τα θετικά και να δούμε πώς οι κοινωνίες θα κερδίσουν. Το να υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα 9, 10, 12, 30 χιλιάδες, 50 χιλιάδες χωρίς να υπάρχουν οργανωμένες δομές, αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο το βάρος για τις τοπικές κοινωνίες. Από την άλλη είναι αλήθεια ότι όλα αυτά γίνονται με έναν τρόπο πολύ άκομψο. Τελευταία στιγμή δεν είχαν καν ανακοινωθεί τα μέρη, ανακοινώθηκαν πριν 10 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι και η τοπική κοινωνία και διάφοροι πολιτικοί άρχοντες θα επιχειρήσουν επίσης να δείξουν ότι αντιδρούν. Καλά, αλλά στην ΚΟ έχει μια προϊστορία υπόθεση. Στην ΚΟ έχουν ένα θέμα πολιτικό καταρχάς. Δεν θέλουν την έννοια του hot spot. Δεν θέλουν τη λογική ότι κάποιος θα παραμένει περισσότερες από 3 μέρες. Μα το νομοσχέδιο λέει 25 που κατατέθηκε το Σάββατο. Έως 25 λέει. Έως, εντάξει. Στην Ελλάδα είμαστε κυρία Μαρούδα, 25 δηλαδή. Έως 25. Αυτή είναι η λογική. Και η λογική είναι θα βοηθήσουν με πολύ περισσότερα μέσα από ότι αυτή τη στιγμή για τη μεταφορά. Το 3 έως 25, αν είναι μέσα σε οργανωμένες δομές, και δεν είναι η κατάσταση που δημιούργησε ο ίδιος ο Δήμαρχος Τικό και η όλη κατάσταση το καλοκαίρι που οι άνθρωποι δεν είχαν που να πάνε. Εάν είναι οργανωμένο λοιπόν και δομημένο αυτό το πράγμα και ρυθμισμένο, αλλάζουν τα δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει όμως θέλω να σας δώσω 2 εικόνες οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές γιατί βλέπουμε μόνο εμάς. Ναι, ναι. Και δεν βλέπουμε συνολικά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί η παράνοια και η σύγχυση είναι γενικότερη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή λέει στην Τουρκία ανοίξτε τα σύνορα. Η Τουρκία έχει κλείσει τα σύνορα με τη Συρία. Δεν δέχεται ανθρώπους από τον πόλεμο στη Συρία. Τις τελευταίες 15 μέρες ο Ασάντ, η κυβέρνηση δηλαδή, μαζί με τη Ρωσία, με την υποστήριξη των Ρώσων, όλη την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και προχθές, βομβαρδίζει και κατάφερε να κερδίσει πίσω το Χαλέπι και όλη την περιοχή γύρω από το Χαλέπι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είναι εγκλωβισμένος στα σύνορα με την Τουρκία και θέλει να φύγει. Η Τουρκία λοιπόν από τη μία πλευρά πιέζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει τα σύνορά της, να δεχτεί κόσμο από τη Συρία και από την άλλη να τα κλείσει σε σχέση με την Ευρώπη. Προσέξτε δηλαδή πόσο σύγχυση έχουν αυτά τα δύο μηνύματα. Είναι ένα αυτό που λέμε balancing act, μια άσκηση ισορροπίας ενός ακροβατισμού. Αυτό μας ζητάνε να κάνουμε κι εμείς. Μισό. Αυτό να πει μόνο ο Ερντογάν σήμερα στη Μέρκελ φτάνει, δεν είναι. Δηλαδή σκεφτείτε το λίγο. Οπότε τι έχει κάνει ο Ερντογάν? Έχει στείλει μια οργάνωση που μοιάζει με τη δική μας την Hellenic Aid του Υπουργείου Εξωτερικών. Δηλαδή η ανθρωπιστική οργάνωση του Υπουργείου Εξωτερικών στην πραγματικότητα και στείνει καταβλισμούς, εχθές έστησε για 35.000 ανθρώπους στα σύνορα με τη Συρία αλλά από την πλευρά της Συρίας και τους λέει
μείνετε εδώ, είστε προφυλαγμένοι, έχετε πίσω, ο ίδιος ο Ερντογάν είπε, έχετε μένα συμπαραστάτη σας. Και 35.000 άτομα εχθές μπόρεσαν να μπουν σε αυτούς τους καταβλισμούς. Άρα λοιπόν απαντάει με αυτή του την κίνηση. Προσέξτε, σε μία μέρα φτιάξαν 35.000 σκηνές για 35.000 κόσμους. Σε μία μέρα. Έτσι, σε μία μέρα. Να τα έχουμε υπόψη μας. Ναι. Λοιπόν, το στήσανε αυτό όλο. Και άρα αυτό θα πει σήμερα στην Μέρκελ, ότι εμείς κάναμε αυτό που πρέπει, τους ανθρώπους τους έχουμε σε προφυλαγμένο μέρος, γιατί πραγματικά πρέπει να ξεφύγουν, γιατί οι Ρώσοι, οι κακοί, λέει ο Ερντογάν, βομβαρδίζουν κάθε μέρα τη Συρία. Και από την άλλη μεριά έγινε μια κίνηση που δεν ξέρω αν την είδαμε έτσι σοβαρά. Η Ελλάδα δήλωσε ότι αναγνωρίζει την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα. Αυτό είναι μία δήλωση που σημαίνει τα εξής. Θεωρούμε ότι η Τουρκία δεν είναι επικίνδυνη χώρα για τους πρόσφυγες που περνάνε το έδαφος της. Από Συρία, από Αφγανιστάν, από διάφορες, εκτός από ορισμένες κατηγορίες που μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο, ΠΚΚ κλπ. Θεωρούμε λοιπόν ότι καταρχάς είναι ασφαλής τρίτη χώρα και άρα το να τους επαναπροωθήσουμε στην Τουρκία δεν αποτελεί δική μας παραβίαση των υποχρεώσεων όλων μας βάσει των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αν δηλαδή τους επιστρέφεις σε μια χώρα στην οποία δεν έχουν κανένα κίνδυνο, δεν παραβιάζεις τις δικές σου υποχρεώσεις. Α, μάλιστα. Άρα φτιάχνεται ένα σενάριο το οποίο λέει ότι δεν θα τους πνίγουμε μεν, αλλά και το να έρθουν όλοι αυτοί που θα έρθουν να μας βοηθήσουν στην ενίσχυση των συνόρων, να οδηγούν κάποιες από τις βάρκες πίσω στην Τουρκία με συντεταγμένο τρόπο και να τους παραδίδουν, δεν αποτελεί παραβίαση διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Δηλαδή, τους επιστρέφει σε τελευταία ανάλυση σε μια ασφαλή χώρα. Άρα το μήνυμα θα είναι, λέτε, και στα νερά του Αιγαίου, μην τις βουλιάζετε γιατί δεν θα έρθείτε από εδώ, θα ξαναπάτε πίσω. Έτσι. Μάλιστα. Άρα αλλάζουν τα μηνύματα γενικώς. Κάποιες βάρκες θα περνάνε, κάποιες βάρκες θα επιστρέφονται, κάποιες δεν θα αφήνει η Τουρκία να περάσουν. Άρα υπάρχουν σε πολλαπλά επίπεδα κινήσεις. Δεν είναι μόνο σε ένα επίπεδο. Άρα η μεν Τουρκία ανοίγει τα σύνορά της ή χτίζει καταβλισμούς στην πλευρά των Συριακών συνόρων να κρατήσει τον κόσμο εκεί. Θυμίζω από την αρχή της κρίσης έχουν φύγει 4,5 εκατομμύρια και 2,5 εκατομμύρια λέγεται ότι βρίσκονται στην Τουρκία. Ναι, αλλά, κυρία Μαρούδα, με συγχωρείτε, δύο λεπτά. Εδώ ο Συριακός στρατός έφτασε στο Χαλέπι. Πώς μπερδεύει το πράγμα. Έτσι. Άμα αρχίσουν και πέφτουν βόμβες, είτε από το Συριακό, είτε από τον ISIS, προς τα εκεί που είναι οι καταβλισμοί. Έτσι. Είναι κοντά στα σύνορα, λοιπόν, και άρα εκεί βρίσκεται όλο αυτό το ακροβατισμός. Να πούμε δηλαδή ότι η Τουρκία δεν θέλει τα Συριακά στρατεύματα στη Μεθόριο. Έτσι. Και μια χαρά της κάθεται και ο καταβλισμός εκεί να φτιάξει μετά και μια ζώνη μέσα στο Συριακό έδαφος. Ακριβώς. Το καταλάβω. Η οποία είναι στην περιοχή εκεί που δεν μπορεί κανένας πια να βομβαρδίσει. Μάλιστα. Πείτε μου όμως κάτι εδώ τώρα. Αυτή την ίδια στιγμή οι τρίτες χώρες, ας πούμε η Αυστρία, πήρε απόφαση ότι το χρόνο θα δέχεται 37.000 ετήσεις ασύλου. Αυτό σημαίνει 100 ετήσεις ασύλου τη μέρα. Αυτό λέει μπορώ να κάνω. Το υπόλοιπο δεν με αφορά. Αρχίζουν λοιπόν όλες οι χώρες να κάνουν μελέτες πώς μπορούν να δεχτούν. Αυτό είναι που σας έλεγα πριν. Αφήστε τους μέσα, αλλά ρυθμίστε τη ροή. Δηλαδή πείτε κάθε χώρα τι μπορεί να πάρει. Και αυτό θα είναι υποχρεωτικό, δεν θα είναι εθελοντικό. Όπως σας έλεγα νωρίτερα. Θα πρέπει να πούν την άλλη εβδομάδα όλες οι χώρες. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό αυτό. Βέβαια. Ο καθένας, εγώ μπορώ τόσο. Αυτό πρέπει να μπορεί να πει και η Ελλάδα. Και γι' αυτό πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει πια χώρος για στήρες, αντιπαραθέσεις. Δεν θέλω εδώ το hot spot, κάνω το ένα χιλιόμετρο πιο πέρα. Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Πρέπει να ενισχύσουμε τη χώρα. Στο κάτω-κάτω η πατρίδα μας είναι. Δεν είναι εδώ η ώρα για πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δεν είναι αυτό το θέμα πάνω στο οποίο πρέπει να κάνουμε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Μα συγγνώμη, εγώ θέλω να πω κάτι, κυρία Μαρούδα. Και εκείνα τα κόμματα που λένε στην κυβέρνηση ότι άργησες, και καλά τους το λένε ένα χρόνο κτλ. Αλλά υπενθυμίζουν την αμυγδαλέζα και την κάθε αμυγδαλέζα, θα πρέπει να σκεφτούν ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν θέλαν καμία αμυγδαλέζα. Έτσι, με βάση ναι. Τώρα δεν είμαστε σε φάση για να αποδοθούν ευθύνες για καθυστερήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να ρωτήσω εγώ. Όλοι οι προηγούμενοι
δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική. Αυτός ο παράλληλος φράκτης όμως την ίδια ώρα στη Φύρομ, λέει κάτι ή έχει... Ναι, 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 είναι το μοχλός πίεσης προς την Τουρκία. Α. Ο μοχλός πίεσης προς την Τουρκία και μέσω στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Τουρκία, είναι ότι αν δεν κάνεις εσύ αυτό που συμφωνήσαμε, δεν θα πάρεις τα 3 δις. Πρώτο. Και δεύτερον, μεταφέρουμε εμείς θα το λύσουμε το πρόβλημά μας. Θα το λύσουμε με διπλό και τριπλό φράκτη στη Φύρομ. Και εσύ θα τα χάσεις όλα. Λοιπόν, αυτό είναι μοχλός πίεσης προς την Τουρκία να κάνει αυτά που λέει. Λέει εδώ ένας φίλος, σας στέλνει την καλημέρα του. Θέλω, λέει, να μας πει, κυρία Μαρούτα, αν έχει εικόνα, η ΜΚΟ τι στάση κρατούν για τα hot spot και ποια η άποψη της κυρίας Μαρούδα για τη στάση αυτή. Κοιτάξτε, καταρχάς είναι πολύ επιφυλακτικοί όλοι και ως ένα βαθμό μπορώ να το καταλάβω, αλλά ας πρόσεχαν, με το ότι αναλαμβάνει τη διαχείριση ο στρατός. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικό να αναλάβει ο στρατός την κατασκευή. Είναι τελείως διαφορετικό να αναλάβει πρακτικά θέματα. Είναι τελείως διαφορετικό να αναλάβει τη διαχείριση. Οι ΜΚΟ λοιπόν δεν ξέρουν σε τι βαθμό και πώς θα γίνουν οι συνέργειες, δηλαδή να πούν στους γιατρούς του κόσμου, γιατρούς χωρίς σύνορα, αναλάβετε εσείς και φτιάξτε ένα πρωτόκολλο. Αναλάβετε εσείς και φτιάξτε τις υποδομές υγείας. Ας αναλάβει η μετάδραση τη διερμηνία, δηλαδή να γίνει μια καλή κατανομή εργασιών. Και να μην έχει ο στρατός μόνος του την ευθύνη για οτιδήποτε συμβαίνει. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο στάδιο. Έως ότου οριστικοποιηθεί αυτό, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι επιφυλακτικές απέναντι στα hot spot συνολικά. Επίσης, το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό υπήρχε ένα κυνήγι των μη κυβερνητικών οργανώσεων στα νησιά για να καταγραφούν, για να πιστοποιηθούν, για να ελεγχθεί η δράση τους. Είχατε πίεσης για μερικές από αυτές, τι ρόλο βαράγαν? Κοιτάξτε, για όλες από αυτές πρέπει να καταλάβουμε, αν εμείς έχουμε διεθνείς δεσμεύσεις και λέμε ότι ότι τα πλοία πρέπει να έρχονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δομημένα, σωστά και με νομικές διαδικασίες, το λιμενικό τι κάνει τις τελευταίες 10 μέρες? Παραλαμβάνει τις βάρκες που φτάνουν και τις οδηγεί σε συγκεκριμένα σημεία όπου υπάρχουν τα σημεία καταγραφής. Δεν τα αφήνει να βγαίνουν σε οποιοδήποτε παραλία όπου έχει μια συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση τον τρόπο να τους υποδεχτεί. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Προσπαθεί να καθοδηγήσει τη ροή, το πού θα πάνε. Το ότι πρέπει να καταγράφονται όλοι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δεκάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις με πλοιάρια εκτός, σε διάφορα σημεία, και τις οποίες το λιμενικό δεν τις αφήνει να κάνουν αυτό που κάνανε όλους τους τελευταίους μήνες. Προσπαθεί λοιπόν να καθοδηγήσει τις ροές, να μην μπορούν να πάνε σε οποιαδήποτε παραλία, οποιοδήποτε νησιού. Σαφές. Πείτε μου κάτι, κυρία Μαρούδα. Τα hot spot είπατε τι ρόλο επιτελούν και μέχρι πόσες μέρες. Τα κέντρα υποδοχής, όπως αυτό στο σχιστό που σήμερα κινδυνεύει να πέσει ξύλο. Με την εγκατάσταση στα κέντρα, ναι. Έχει πάει εκεί η Χρυσή Αυγή, έχουν πάει οι αντιφασιστικές οργανώσεις απ' την άλλη και στη μέση είναι τα ΜΑΤ. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα στο σχιστό. Ρωτώ εγώ όμως, αυτά τι ρόλο θα παίξουν? Για να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος, χαίρομαι που τα λέτε, να αρχίσει η κοινωνία να καταλαβαίνει και πρέπει όλες οι περιφέρειες, το έχετε ξαναπεί, να αντιληφθούν ότι τώρα πρέπει να αναλάβουν ένα βάρος, αν δεν θέλουμε στο τέλος να διαχειριστούμε 2 εκατομμύρια στη χώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Αυτό που θα γίνει στα 5 νησιά, τα 5 hot spot που θα φτιαχτούν, τα 4 σε πρώτη φάση, θα φτάνουν για την πρώτη καταγραφή. Mm. Και στη συνέχεια, αναλόγως στις περιπτώσεις, οι αιτούντες άσυλο αλλού, αυτοί που πρέπει να επιστραφούν αλλού, μετά από 3 μέρες έως 25, γιατί οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη μας και το πόσος κόσμος θα φάει τη μέρα. Έχουν φτάσει πάρα πολλές χιλιάδες τον Ιανουάριο και με τόσο κακό καιρό. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις και γι' αυτό αφήνεις ένα περιθώριο έως 25 ημερών. Όσο δυνατόν πιο γρήγορα λοιπόν θα μεταφέρονται μακριά από τα νησιά. Στα κέντρα με την κατάσταση, στο σχιστό, στα 4-5 που βγαίνουν πρώην στρατόπεδα, που αλλάζουν χρήση κλπ. Εκεί λοιπόν θα είναι
είτε ανοιχτές δομές είτε κλειστές, αναλόγως με την περίπτωση. Κάποιοι από αυτούς θα περιμένουν να τρέξει η αίτηση ασύλου τους και θα έχουν πάρει ένα ροζ χαρτί και άρα θα έχουν μια νόμιμη παρουσία στη χώρα. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να επιστραφούν εθελοντικά ή μη στην Τουρκία, καταρχάς. Οπότε όσο διάστημα διαρκεί το να πιστοποιηθούν ποιοι είναι, το να δώσει η πρεσβεία τους τα στοιχεία ή να επιστραφούν στις χώρες τους ή στην Τουρκία, για αυτό το διάστημα θα μένουν ή θα μεταφέρονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα κουότα που θα δεχτεί ο καθένας. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένα τέτοιο μέσο στάδιο, γιατί μέχρι τώρα τι κάναμε, τους λέγαμε ελάτε και μετά τους στέλναμε σκηδωμένοι γρήγορα. Αποκλείεται το ενδεχόμενο να έρχονται, να γίνεται αυτός ο διαχωρισμός, διαλογή, τι ωραία έκφραση, τέλος πάντων, να μπαίνουν σε αυτά τα στρατόπεδα άλλη συμβολική αυτή, τέλος πάντων, ας πούμε ότι και στο τέλος να μείνουν αμανάτοι όλοι. Όχι, γιατί ο στόχος τους είναι να φύγουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι εάν θα φύγουν δομημένα και οργανωμένα ή αν θα φεύγουν πάλι με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι παράνομος και θα θησαυρίζουν διάφορα κυκλώματα. Θεωρείτε ότι είμαστε σε σημείο ουσιαστικά οριστικών αποφάσεων? Ναι, την άλλη εβδομάδα θα πάρθουν αυτές οι αποφάσεις σε επίπεδο Βρυξελών, γιατί όλα αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες δεν πρέπει να τους δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και κακώς. Εντάξει, κάνουμε μια προσπάθεια να συνεννοηθούμε άτυπα, αλλά το θεσμικό πάντα πρέπει να μας απασχολεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση πρέπει να αφορά όλους και όχι μόνο αυτούς που έχουν το πρόβλημα. Δεν μπορεί η συζήτηση να αφορά μόνο Μέρκελ, Ολάντ και τις δύο χώρες transit από τις οποίες περνάνε οι άνθρωποι και την Ελλάδα η οποία δέχεται όλο αυτό το κύμα ως πρώτη χώρα. Θα πρέπει να αφορά και τις 28, είναι όλων ζήτημα. Εντάξει, η Ουγγαρία λέει εγώ δεν ξέρω, τα ξέρω τώρα. Ναι, ωραία, μπορεί να Σλοβακία, τα λέει όλα αυτά, ναι. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να τα πει όλα αυτά σε θεσμικό επίπεδο σε μια συνάντηση. Άρα θα πρέπει εκεί την άλλη εβδομάδα να τεθούν όλα αυτά και να πάρθουν αποφάσεις. Υπάρχει άρα χρόνο. Εσείς προβλέπετε ότι δεν θα πέσει ξύλο μόνο για την Ελλάδα? Όχι βέβαια. Απλώς πάντα η Ελλάδα φροντίζει τον τελευταίο καιρό να δείχνει ένα πρόσωπο που δεν φαίνεται καλά οργανωμένο. Αν πηγαίνεις με στοιχεία και καλή οργάνωση, όπως γίνεται τις τελευταίες μέρες, έχω αυτή την αίσθηση και έχεις λύσεις, δεν έχουν τίποτα να σου πούν. Ίσα ίσα τους ξεμπροστιάζεις. Ερώτηση. Πάει η Ελλάδα λοιπόν με στοιχεία, έχει προχωρήσει αυτά που καθυστέρησε τόσο καιρό, πάει στις Βρυξέλλες και παρόλα αυτά κάνουν πως δεν την ακούνε. Τότε δεν γίνεται αυτό. Πρέπει γίνεται να αυτό. Αλλάξει η συμπεριφορά και η Ελλάδα από εκεί και κάτω. Μα και τι θα κάνει η Ελλάδα? Φυσικά μπορεί να αλλάξει συμπεριφορά, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι να τους ξεμπροσιάσει και να βγουν μπροστά, να πέσουν οι μάσκες και να δούνε ότι δεν έχουν κάνει τίποτα. Μάλιστα. Όλο λένε και δεν κάνουν. Άρα δεν μπορεί να σε βάζουν εσένα πάντα μπροστά. Έχετε μια εικόνα, κυρία Μαρούδα, με την εμπειρία που έχετε, τι φέρουσα ικανότητα έχει η χώρα να κρατήσει το κομμάτι που της αναλογεί σε αριθμό? Έχει ικανότητα και δυνατότητα και μπορεί σε κάθε περίπτωση με στοιχεία πάλι να ζητήσει και περισσότερη βοήθεια πάνω σε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά είναι... εμείς μέχρι τώρα δεν είχαμε καλή καταγραφή. Δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω και να πούμε το χρόνο τόσο καιρό μέσω όρο μένει κάποιος σε ένα κέντρο με την κατάσταση της υποδοχής. Δεν είχαμε στοιχεία. Είχαμε μόνο αυτούς που μπαίνανε και αυτούς που φεύγανε κάθε χρόνο. Αλλά ενδιάμεσα δεν είχαμε στοιχεία σε μεγάλες περιόδους και να πούμε ότι αυτούς έχουμε δεχτεί τόσο μέσο όρο μπαίνουν. Δεν λειτουργεί η συμφωνία, ας πούμε, συνεργασίας με το Πακιστάν. Πιέστε. Η Ελλάδα θα μπει μετά σε συγκεκριμένες προτάσεις και θα πει οι Πακιστανοί μένουν κατά μέσο όρο 2 μήνες. Ενώ εσείς είχατε πει ότι θα φροντίσετε σε 20 μέρες να έχουν φύγει. Άρα δεν λειτουργεί το σύστημα. Άρα συνδράμετε και πάρτε τους και βρείτε έναν τρόπο να επιστραφούν. Όσα περισσότερα στοιχεία λοιπόν έχεις, τόσο λιγότερο ενδεχόμενο υπάρχει να παραμείνουν εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξάλλου μην ξεχνάτε, δεν θέλει κανένας. Καλά, αυτό το συζητάω. Ναι. Στην ΚΟ θέλουν να μην νομίζετε. Ναι. Τέλος πάντων. Άρα το μήνυμα που πρέπει να βγει, κυρία Μαρούδα. Στην ΚΟ έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Εάν υπάρχει ένας χώρος πολύ συγκεκριμένος, όπου θα πηγαίνουν όλοι οργανωμένα και θα μένουν λίγες μέρες, δεν θα τους δει κανένας ξένος. Η άστατη εικόνα
Και η ανοργάνωτη εικόνα ήταν αυτή που δημιούργησε τεράστια προβλήματα στον τουρισμό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρό το να το οργανώσουμε τώρα. Και όσο καθυστερεί η οργάνωση, τόσο καθυστερούν και οι κρατήσεις και υπάρχουν άγχοι κλπ. Και βέβαια αυτό που είπατε στην αρχή, ότι αν βγούμε εκτός Σέγγεν, ο τουρισμός θα δεχτεί ακόμα περισσότερα πλήγματα. Πάντως, όση ώρα μιλάτε, εγώ παρακολουθώ και τα τηλεοπτικά παράθυρα των Αθηνών και τα πολιτικά κόμματα ξεκατηνιάζονται για το προσφυγικό. Τώρα αυτό είναι λάθος. Να προσπαθείς τώρα πάνω σε μια σοβαρή προσπάθεια που πρέπει να γίνει από την όποια κυβέρνηση, από τη χώρα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν σταματάω να το λέω. Δεν είναι προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, είναι προσπάθεια της χώρας να αντιμετωπίσει τα πράγματα συνολικά. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό να αποτελεί αντικείμενο αυτή τη στιγμή κριτικής. Έχεις τόσα άλλα μέτωπα να ασκήσεις κριτική. Και άμα είμαστε εκτός, θα μας αφορά όλους μετά και δεν πάει να φωνάζει ένας τον άλλον. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ γιατί εξηγήσατε. Εσείς πάντως βλέπω έχετε μια αισιόδοξη εκτίμηση για τη φορά των πραγμάτων σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Ναι, γιατί τουλάχιστον μπαίνουν ορισμένα πράγματα σε μια σειρά. Δηλαδή, δίνουμε λύσεις. Πάντα όταν δίνεις μια λύση, ακόμα και αν δεν είναι η σωστή, ακόμα και αν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, βλέπω ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ξέρω εγώ, ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο διαγωνισμός για να βρουν λιώμενα και σκηνές. Εντάξει, όλα αυτά είναι λάθος, αλλά τα έχουμε ζήσει τόσα χρόνια από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Το θέμα είναι να γίνουν. Τώρα είμαστε στο σημείο μηδέν. Άρα λοιπόν, μετά έχουμε χρόνο για απόδοση ευθυνών και για συζητήσεις επί συζητήσεων. Τώρα είναι η στιγμή να γίνουν πράγματα και να γίνουν σωστά.